για τις χαλαρώσεις, αλλά και αυτό το περιστατικό με την καταγγελία από την οικογένεια της 33χρονης, η οποία είχε εμβολιαστεί, πήγε στο νοσοκομείο ενώ είχε μελανιά στο δάχτυλό της, την έδιωξαν, ξαναήρθε, πήγε σε ιδιώτη γιατρό. Είναι μια πολύπλοκη ιστορία αυτή, η γυναίκα κατέληξε και τώρα θέλουμε να δούμε ποιες είναι οι κινήσεις που γίνονται από πλευράς Υπουργείου Υγείας, γιατί υπάρχουν ερωτήματα. Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνε. Καλό μεσημέρι, Νούφρη. Καλό μεσημέρι και στους τηλεθεατές σας. Ας ξεκινήσουμε πρώτα από αυτό, γιατί το να χάνεται μια νεαρή μητέρα είναι πραγματικά τραγικό, να χάνει τη ζωή της και τώρα υπήρχαν και σημάδια. Η πληροφόρηση που έχετε και από συγγενικά της πρόσωπα είναι ότι αυτή η κοπέλα είχε δει το δάχτυλό της να μαυρίζει, να φουσκώνει και δεν της έδωσα σημασία μετά από τον εμβολιασμό της. Μάλιστα. Δεν μπορούν να υποθούν περαιτέρω, αντιλαμβάνεστε, καθώς βρίσκεται και καταγγελία ενώπιον της αστυνομίας. Και από τη στιγμή που ο Υπουργός Υγείας από την πρώτη στιγμή έχει διατάξει έρευνα, θα πρέπει να αναμένουμε το πέρας της έρευνας, έτσι ώστε να μπορούν να εξαρθούν και οποιαδήποτε αποτελέσματα όσον αφορά αυτό το θλιβερό περιστατικό. Ναι. Την ίδια ώρα να πούμε ότι ο Υπουργός θα δεχτεί αύριο, θα συναντήσει μέλη της οικογένειας της θανούσης, έτσι ώστε να παραθέσουν τις δικές τους, τα δικά τους γεγονότα και το ίδιο θα πράξει και σε συνάντηση που θα έχει με τον ιατροδικαστή κύριο Μαρνερίδη, όπου και πάλι θα συναντηθεί και η οικογένεια μαζί του και στη συνέχεια θα περιμένουμε και θα αναμένουμε το πέρας της έρευνας που έχει διαταχθεί από τον Υπουργό Υγείας. Ναι, τώρα επειδή όμως αυτό που λέχθηκε ότι ουσιαστικά είχε ρωτήσει τα άτομα στο κέντρο εμβολιασμού εκεί, επειδή είχε ιστορικό στην οικογένειά της, με θρομβώς, με θρομοφιλίες, τι ήταν. Και της είπαν, με βάση τους ισχυρισμούς της οικογένειας πάντοτε, ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Και εδώ είναι σοβαρό αν υπόθηκε όλο αυτό, γιατί υπάρχει και ο ρόλος του προσωπικού γιατρού, ο οποίος θα πρέπει να συμβουλεύει. Και αν υπήρχε ιστορικό, θα έπρεπε, χωρίς να κάνουμε τους επιστήμονες, ενδεχομένως να ήταν διαφορετική η παρότρινση προς αυτή τη γυναίκα που χάθηκε πλέον τελείως. Μάλιστα. Γι' αυτό επαναλαμβάνω ότι είναι πολύ σημαντικό να μένουμε να ολοκληρωθεί η έρευνα, έτσι ώστε να εξαχθούν τα οποιαδήποτε αποτελέσματα. Ο Υπουργός Υγείας διαβεβαίωσε την οικογένεια ότι θα είναι ο ίδιος αμήλικτος όπως και το Υπουργείο, έτσι ώστε αν υπάρχουν ευθύνες, τότε οι ευθύνες θα αποδοθούν. Ναι. Λοιπόν, θα το παρακολουθούμε το θέμα. Έχει οριστεί και ιατροδικαστής, αντιλαμβανόμαστε από την οικογένεια. Επιχειρήσαμε να επικοινωνήσουμε μαζί του. Αυτό είναι πολύ νωρίς. Ναι, δεν μας απάντησε, αλλά θα προσπαθήσουμε ξανά. Συμπεράσματα. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τα θέματα των χαλαρώσεων, Κωνσταντίνε, επειδή είναι επίσης ένα μεγάλο θέμα συζήτησης τις τελευταίες ημέρες. Προς τα που προσανατολίζεται το Υπουργείο, γιατί κάποιοι λένε ότι θα πάμε σε οριστική χαλάρωση από αύριο. Λοιπόν, το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιστημονικής Επιτροπής αξιολογούν καθημερινά τα δεδομένα τα οποία καταγράφονται από την επιδημιολογική εικόνα και είναι πολύ σημαντικό αύριο, μετά από 15 ημέρες δηλαδή, αύριο στην συνάντηση να γίνει αξιολόγηση και να δοθούν οι επιστημονικά τεκμηριωμένες εισηγήσεις από πλευράς των επιστημόνων για το τι μέλη γενέστε με τα περιοριστικά μέτρα ή όσον αφορά οποιαδήποτε αναπροσαρμογή αυτόν έχει να κάνει με τα μέτρα ή έχει να κάνει με τα ήδη με τα πρωτόκολλα. Είναι πολύ σημαντικό να πούμε, Νούφρη, ότι ναι, παρατηρείται η σταθεροποίηση στην επιδημιολογική εικόνα, καταγράφονται κάποιες μειώσεις στις νοσηλίες. Γι' αυτό θα πρέπει να αναμένουμε, να δούμε τι είναι αυτό που θα εισηγηθούν οι επιστήμονες προς τα μέλη, προς τον Υπουργό Υγείας, έτσι ώστε να κλειδώσουν και στη συνέχεια να οδηγηθούν ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου. Πρώτο στο μέλημα της κυβέρνησης και του Υπουργείου Υγείας είναι πάντοτε η διασφάλιση της δημόσιας υγείας. Γι' αυτό οποιαδήποτε μέτρα, ως εκ τούτου οποιαδήποτε μέτρα και αν υπάρξουν και αυτά αφορούν σε αναπροσαρμογή των ίδιων των προστατευτικών μέτρων, να είστε σίγουροι ότι θα είναι με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να μην επιτρέψει το Υπουργείο Υγείας να υπάρχει οποιοδήποτε πισωγύρισμα. Ήδη αρκετές εισηγήσεις έχουν φτάσει ενώπιον του Υπουργού Υγείας και ήδη κάποιες είδαν και το φως της δημοσιότητας. Όμως και πάλι δεν μπορούμε να προκαταλάβουμε οποιασδήποτε εισηγήσεις ενδέχεται να δοθούν αύριο ενώπιον Υπουργού Υγείας. Ναι, τώρα, επειδή είπαμε ότι θα πηγαίνουμε σιγά-σιγά και με βάση το χώρο επικινδυνότητας για την χαλάρωση που ήταν και αυτή η επιστολή που στάλθηκε πριν από λίγο καιρό από τον ίδιο τον Υπουργό Υγείας για να λάβει και τις απόψεις των επιστημόνων. Αν θα πρέπει η χαλάρωση να γίνει σε κάθε χώρα ανάλογα με την εκτίμηση κινδύνου που υπάρχει.
Αυτό που είχε υποθεί από τον Υπουργό Υγείας είναι ότι ναι, θα πρέπει να υπάρχει αναπροσαρμογή των περιοριστικών μέτρων, να απλοποιηθεί η όλη διαδικασία και να γίνονται κανονικά προς όλους μας, έτσι ώστε να μην δυσκολεύουμε περαιτέρω την καθημερινότητά μας και αυτό να μας επιτρέψει και σιγά σιγά να επιστρέφουμε στην καθημερινότητα, πάντοτε όμως με την τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλων και σε συνδυασμό και με την εμβολιαστική κάλυψη. Άρα αυτό που θα συζητηθεί αύριο και θα αξιολογηθεί από το αμέλη της Συμβουλευτικής Επιστημονικής Επιτροπής είναι να υπάρξει αυτή η παρουσίαση αυτού του πλάνου που ήδη βρίσκεται στα χέρια των μελών της ΣΕΕ και εκεί να γίνει οποιαδήποτε συζήτηση ή οποιασδήποτε άλλη εισηγήση από πλευράς των επιστημόνων. Σίγουρα θα υπάρχουν. Τα πρώτα μέτρα θα αφορούν, επειδή έχουν περιοριστεί για πάρα πολύ καιρό, τους ανεμβολιάστους, ναι ή όχι? Θα υπάρχει και χαλάρωση όσον αφορά στις απαγορεύσεις των ατόμων που δεν έχουν ιστορικό εμβολιασμού. Ενδεχομένως να υπάρχουν και εισηγήσεις για αύξηση των συναθρήσεων, είτε αυτές έχουν να κάνουν στους χώρους, ναι, στις οικίες, είτε ακόμη σε τραπέζι, σε χώρους εστίασης ή οποιασδήποτε άλλων κέντρων χώρων εστίασης και αναψυχής. Γι' αυτό ο Νούφρι όλα αυτά, μάλιστα, θα γίνουν σε συνδυασμό με την αναπροσαρμογή, αυτό δηλαδή αυτή η διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και λίγες εβδομάδες, έτσι ώστε να απλοποιηθεί γενικότερα η διαδικασία λήψης αυτών των προστατευτικών μέτρων. Όμως επαναλαμβάνω, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να εφησυχάζουμε και σε καμία περίπτωση δεν θα επιτρέψει το Υπουργείο Υγείας να υπάρχει οποιοδήποτε πισωγύρισμα είτε ακόμη να απειληθεί περαιτέρω από, μάλιστα, τον ιό ή επιδημιολογική μας εικόνα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κωνσταντίνε, για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.